Πάμε και στο Φάνη του Καραπατσάκη να δούμε τι έγινε χθες, παιδιά. Τραγωδία στο Σικάγο ήταν, ε? Μα, Σικάγο. Στο Ιλινόης, νομίζω. Στο Ιλινόης, με συγχωρείτε πολύ. Στην σουσορτισμού. Στο πρόσφυγε του Σικάγο, το Highland Park. Α, μπράβο, στο Σικάγο, ναι, παιδιά. Ένα πρόσφυγε του Σικάγο. Ναι. Ναι, μπράβο. Ένα έκπορο προάστια του Σικάγο έχει πληθυσμό 30.000 κατοίκους, χαμηλή εγκληματικότητα σε σχέση με το Σικάγο. Ναι. Κανείς δεν περίμενε να συμβεί αυτό που συνέβη. Ένας δράστης άνοιξε 40-50 φορές πύρα από στέγη κτηρίου, από τα ράτσα καταστήματα του συγκεκριμένα, την ώρα της παραδοσιακής παρέλασης για την επέτειο της 4ης Ιουλίου, 15 λεπτά μετά την έναρξή της συγκεκριμένα, και προκάλεσε ένα μακελιό με 6 νεκρούς, 5 επιτόπου και έναν αργότερα στο νοσοκομείο, και 31 τραυματίες από 8-85 ετών, οι περισσότεροι παιδιά, εκ των οποίων τραυματιών οι 6 εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο δράστης, ο οποίος είχε διαφύγει μετά το μακελιό αυτό, αφήνοντας πίσω και το όπλο, φαίνεται πως έχει συλληφθεί. Οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 22χρονο ράπερ από την 22 περιοχή, χρονών. Ο οποίος σύμφωνα με τους ακριβώς, ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς είναι αυτός ο δράστης. Λίγο πριν το μακελιό είχε αναρτήσει μουσικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται να λέει ότι οι ενέργειές μου θα είναι γενναίες και η σκέψη μου περιττή. Πάνω στο τραγούδι αυτό φαίνεται να λέει. Νομίζω αν το έχουμε κιόλας να το δούμε. Σε ένα δεύτερο βίντεο δείχνει μία φιγούρα να πυροβολεί όπως περίπου και ο δράστης αυτός. Είναι παλιά βίντεο αυτά, δεν είναι κάτι καινούριο. Φαίνεται να συζητά, λέει, με το πεπρωμένο του ο φερόμενος ως δράστης. Τώρα, σύμφωνα με τους... ναι. Ακόμα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έχει γίνει φίλο και φτερό το σπίτι όπου διεμένει με τον πατέρα του και το θείο του στην περιοχή αυτή, στο Highland Park. Από εκεί είναι ο φερόμενος ως δράστης. Πάντως, οι εικόνες είναι πολύ ενδεικτικές. Αυτά όλα τα φοβερά που ήταν στην παρέλαση. Οι γονείς είχαν φτάσει στο σημείο, αρχικά δεν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει. Νόμιζαν ότι είναι ένα μέρος της παρέλασης οι πυροβολισμοί και οι θόρυβοι οι οποίοι ακούγονταν. Ότι ήταν το λουτρό αίμα. Και όταν είδαν το λουτρό αίματος και τον έναν μετά τον άλλον τους παριστάμενους να πέφτουν στο έδαφος εμόφυτοι, τότε έβαζαν τα παιδιά τους ακόμη και μέσα στους κάδους σκουπιδιών προκειμένου να τα προστατεύσουν από τις σφαίρες. Ακούστε, παιδιά. 10:30 το πρωί. 10:30 το πρωί. Μα τώρα, Φάνη, μου είχαν ετοιμαστεί οι άνθρωποι εκεί πέρα για την πολύ μεγάλη αυτή γιορτή της Αμερικής. Είχαν βγει να κάνουν τους εορτασμούς τους και ξαφνικά αυτό που λέει και ο Άκης. Νόμιζαν ότι είναι κάτι άλλο αυτή η ήχη. Μέχρι να δουν το αίμα και να δουν ακριβώς αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, πετάγαν τα παιδιά μέσα στους κάδους. Πετάγαν τα παιδιά στους κάδους για να τα σώσουν. Για να τα σώσουν, να τα προστατεύσουν από τα πυρά. 22 ετών ο δράστης του μακελιού χθες. Σε αυτό το εύπορο προάστιο του Σικάγο, 22 ετών ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο της Δανίας και άλλη μια επίθεση που είχαμε εγώ λίγο εφανή. Πριν από 10 μέρες περίπου στην Νορβηγία, λίγο μεγαλύτερος ο δράστης εκεί. Νεαρός ο δράστης επίσης στο Τέξας, σε δημοτικό σχολείο προεβδομάδων, σκότωσε 19 μαθητές και 2 δασκάλες. Γενικώς, βλέπουμε τέτοιες φρικτές ενέργειες η μία μετά την άλλη από νεαρούς δράστες. Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε συγκλονισμένο στο περιστατικό, στάθηκε στο περιορισμό της εμπλοκατοχής. Στάθηκε στο τι πρέπει να γίνει για την εμπλοκατοχή και στον περιορισμό της. Οι δημοκρατικοί χαρακτήρισαν τραγική ηρωνία ότι το μακελιό συνέβη την ημέρα της ανεξαρτησίας, υποστηρίζοντας ότι κανείς στην Αμερική δεν είναι απαλλαγμένος από τη βία με τα όπλα. Και τονίζω πάλι ότι το Highland Park, εκείνη η περιοχή, είναι μια περιοχή με μηδενική εγκληματικότητα σε σύγκριση με το Σικάγο. Οι κάτοικοι σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν να ακούσουν ούτε πυροβολισμό. Όχι να συμβεί αυτό το μακελιό το οποίο συνέβη. Μάλιστα.